Τζουλίδη, παρουσία εδώ στην πόλη των Τρικάλων. Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν και θέλω να μου πείτε δύο λόγια έτσι για τους λόγους της παρουσίας σας εδώ πέρα. Βλέπουμε αρκετά παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών και ήρθαν σε αυτή την ενδιαφέρουσα αθλητική μπασκετική εκδήλωση. Ο λόγος είναι το ότι θέλω να πω και να κοινοποιήσω στα παιδιά ότι έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν χρησιμοποιώντας τον μπάσκετ. Δηλαδή όλα τα παιδιά έχοντας κάποιες προϋποθέσεις μπορούν τελειώνοντας το λύκειο να έχουν την δυνατότητα, αυτό το επαναλαμβάνω, να μπορούν να πάνε στην Αμερική και να σπουδάσουν με υποτροφία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να καλύπτουν. Δεν είναι τίποτα έξτρα, δεν είναι τίποτα που θα τους δώσει παραπάνω ώρες στην εβδομάδα τους να δουλέψουν σε κάτι εξτρά, είναι αυτό το οποίο έχουν, δηλαδή το να είναι καλοί μαθητές, το να είναι καλοί στα αγγλικά ή το να είναι καλοί στο μπάσκετ για το οποίο συζητάμε τώρα, να το έχουν στον υπερθετικό βαθμό. Ήρθατε σε μια πόλη που το μπάσκετ είναι ιδιαίτερα αγαπητό, υπάρχει και ομάδα στην Α1 κατηγορία και σαφώς υπάρχουν και πολλά ταλέντα. Τι ακριβώς γνωρίζετε και τι έχετε δει εδώ πέρα στα Τρίκαλα? Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα Τρίκαλα δείξαν ότι σταθεροποιούνται στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Αυτό για μένα είναι, δεν είναι αστέρι δηλαδή που ήρθε, όπως γίνεται με πολλές επαρχιακές πόλεις, ανεβαίνει, πέφτει, ξανανεβαίνει, ξαναπέφτει. Το πιο σημαντικό λοιπόν αυτό το οποίο λέω είναι το ότι σταθεροποιήθηκε στην κατηγορία και από εδώ και πέρα μπορεί με κάποιες προσθήκες σιγά σιγά να καταφέρει να πάει λίγο πιο παραπάνω. Συνεργασία με δύο ανθρώπους που βρίσκονται δεκαετίες κοντά στο μπάσκετ εδώ στα Τρίκαλα, τον Κώστα τον Σκρέτα και τον Γιώργο τον Κουρμέτζα. Δύο λόγια και γι' αυτό. Όπως το είπες και εσύ, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, το αγαπάνε το άθλημα, έχουν δείξει ότι έχουν και τις προδιαγραφές αλλά και τη θέληση και το όραμα να κάνουν κάτι παραπάνω και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρίσκομαι και εγώ εδώ σήμερα. Και όσον αφορά το πρόγραμμα της σημερινής ημερίδας, τι ακριβώς περιλαμβάνει? Η μερίδα έχει αυτό το στόχο τον οποίο ξεκίνησα από το πρωί, που σας είπα στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ότι ήρθα να κοινοποιήσω στους γονείς και στα παιδιά ότι έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά τους, φτάνοντας στη τρίτη ηλικία, να έχουν ακόμα μία εναλλακτική πρόταση να σπουδάσουν. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των παιδιών, από τον αριθμό των παιδιών που ήρθαν σήμερα εδώ? Ναι, είμαι ικανοποιημένος, αλλά μπορώ να πω ότι περισσότερο το ότι κοινοποιώ αυτό το οποίο μπορούν να έχουν τα παιδιά εδώ και αυτά τα παιδιά θα είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα διαφημίσουν παρακάτω το πρόγραμμά μου, είναι ότι γίνεται πια γνωστό. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.